Ξεχνώντας την επιθετική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο και Μεσόγειο, ο Χουλουσί Ακάρ, λίγο πριν τον 62ο γύρο των διερευνητικών στην Αθήνα, κατηγορεί την Ελλάδα ότι είναι εκείνη που προκαλεί ένταση στην περιοχή. Komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz bildiğiniz gibi devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Ο Νίκος Δένδιας, εν όψη της Συνόδου Κορυφής στις 25 Μαρτίου, ζητά από τους Ευρωπαίους να παραμείνουν οι κυρώσεις για την Τουρκία στο τραπέζι, παρότι η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν φοβάται τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Η έκθεση θα πρέπει να έχει προτάσεις τόσο για τη θετική ατζέντα, αλλά όσο και την προοπτική λήψης περιοριστικών μέτρων. Στην περίπτωση που η γείτον Τουρκία μπει ξανά στον πειρασμό να επανέλθει σε παραβατική συμπεριφορά. Δεν είμαστε μια χώρα που φοβάται τις κυρώσεις. Δεν μιλάμε καν για κυρώσεις. Γνωρίζουν πολύ καλά τι απάντηση θα λάβουν αν αποφασίσουν κυρώσεις. Άλλη μια αποτυχία της κυβέρνησης που όφιλε τουλάχιστον να έχει διασφαλίσει από την ώρα που ξεκίνησε και μπήκε στις διερευνητικές ότι θα σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες από την πλευρά του Ερντογάν. Στην Άγκυρα, παρά τη διόρθωση του χάρτη των Αιγυπτιακών οικοπαίδων μετά την πρόσφατη επίσκεψη Δένδια στο Κάιρο, επιμένουν να μιλούν για διάλογο Τουρκίας-Αιγύπτου. Yani Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Πηγή πάντως του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου διαψεύδει τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Οι οποιασδήποτε δηλώσεις της Τουρκίας πρέπει να επιβεβαιώνονται με πραγματικές ενέργειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα προβαίνει σε δηλώσεις για επανεκκίνηση των επαφών με το Κάιρο. Όμως αυτές συνιστούν απλώς απόπειρες της Τουρκίας να βγει από την πολιτική απομόνωση. Στο μεταξύ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο πλαίσιο των περιφερειακών συμμαχιών που αναπτύσσει η Ελλάδα. Γεγονός που προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile